Αγαπητοί τηλεθετές, θα κλείσουμε την ενότητα αυτή με μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ένας συνθέτης κλασικής μουσικής, ο κύριος Καρούσος Παναγιώτης από το Μόντρεαλ, ο οποίος πήγε εκεί για σπουδές, έμεινε εκεί γιατί του είπαν ότι εκεί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, στο Καναδά και τα κατάφερε, και ο οποίος κλείνει τη συνέντευξή του με μια πολύ ωραία πρόταση. Έχει όραμα να ενώσει τους απανταχού καλλιτέχνες ελληνικής καταγωγής που διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο, εδώ στην Ελλάδα, κάτω από την Ακρόπολη, μια και έχουμε έναν σπουδαίο πολιτισμό, για να γυρίσουμε ξανά στις ρίζες μας. Σε μια εποχή που η κλασική μουσική είναι δύσκολα προσβάσιμη από το ευρύ κοινό, οι χώρες που μπορούν να υποστηρίξουν τις πολυδάπανες κλασικές δημιουργίες είναι ελάχιστες. Ο Καναδάς είναι μία από αυτές, αφού αποτελεί διαχρονικό φυτώριο τέχνης. Έχει αναδείξει κλασικά ταλέντα από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο ελληνικής καταγωγής συνθέτης Παναγιώτης Καρούσος. Κύριε Καρούσο, γεννηθήκατε στην Κεφαλονιά χωρίς οικογενειακή παράδοση στην μουσική. Παρ' όλα αυτά, εσείς σήμερα αποτελείτε ένα αναγνωρισμένο κλασικό συνθέτη, κυρίως στην Βόρεια Αμερική. Πού οφείλεται αυτό? Είναι η αγάπη μου στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και στον Πυθαγόρα, στο θεώρημα αυτό που βγήκε η μουσική. Είναι η λύρα του Απόλλωνα, επτάχορδη, που είναι οι επτά νότες της μουσικής, και από εκεί ξεκίνησε. Να φέρω το πνεύμα το αρχαίο το ελληνικό και να το παρουσιάσω σήμερα μέσα από τη μουσική αυτή που φτιάξαν οι αρχαίοι Έλληνες. Φύγατε από την Κεφαλονιά και επιλέξατε για περαιτέρω μουσικές σπουδές τον Καναδά. Γιατί επιλέξατε τη χώρα αυτή? Όλοι μου λέγανε, κάνεις όπερα, πρέπει να φύγεις από την Ελλάδα. Εδώ δεν υπάρχει μέλλον. Έλεγα, γιατί? Δεν υπάρχει μέλλον. Εντάξει, θα φύγω, θα καταφέρω εκεί και θα ξανάρθω. Πού να πας μετά, να πάω στο Παρίσι, να πάω στο Λονδίνο? Δεν είχα και συγγενείς στο εξωτερικό. Και μου είπαν ότι στον Καναδά, στο Μόντρεαλ, έχει 4 πανεπιστήμια, 2 αγγλόφωνα, 2 γαλλόφωνα, και το κράτος υποστηρίζει τις προσπάθειες των ομογενών που πάνε εκεί να δημιουργήσουν κάτι. Μπαίνοντας εγώ στο immigration να μάθω τη γαλλική γλώσσα, θυμάμαι ότι μου λένε «Monsieur le Grec, ici on vous êtes dans un pays que vous pouvez réaliser tous vos rêves». Δηλαδή, ήρθατε σε ένα κράτος που μπορείς να πραγματοποιήσεις όλα σου τα όνειρα. Ο Παναγιώτης Καρούσος μετανάστευσε το 1990 στο Μόντρεαλ με το μεράκι της δημιουργίας στο αίμα του. Το 1991 αρχίζει τις μουσικές του σπουδές στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Στη διάρκεια των σπουδών του, το 1994, παρουσιάζει την όπερα Προμηθέας, ιστορική στιγμή για την ελληνική παροικία του Κεμπέκ, αφού για πρώτη φορά οι Έλληνες του Καναδά παρακολούθησαν όπερα στα ελληνικά. Ο Προμηθέας αποτελεί το πρώτο έργο της ελληνικής τετραλογίας. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καρούσο, ποια είναι η πηγή της έμπνευσής σας? Μου άρεσε ο Βάγκνερ. Γιατί λέω να μην υπάρχει ένα φεστιβάλ εδώ, ελληνικό φεστιβάλ, να παίζονται ελληνικές όπερες? Και κάθισα εκεί στα χιόνια του Καναδά και τις ατέλειωτες νύχτες και εμπνεύστηκα από την αρχαιότητα. Και λέω, θα πάω στην αρχή του πολιτισμού, αφού είναι από την Ελλάδα η αρχή του πολιτισμού. Τι ήταν αυτό? Ήταν η φωτιά, η γνώση που έφερε ο Προμηθέας στον κόσμο. Μετά έκανα τη δεύτερη όπερα, τους Ολυμπιακούς. Όταν φέρνουμε τη φωτιά μέσα στο στάδιο που τρέχουν οι αθλητές, είναι η πράξη του Προμηθέα. Mm-hmm. Μετά πήγα στο Μεγαλέξανδρο. Ιστορικά δηλαδή πήγαινε στο Μεγαλέξανδρο. Πήγε ο πολιτισμός σε όλο τον κόσμο, δηλαδή αυτή η φλόγα γύρισε όλη τη γη. Και μετά έχω το Χριστό. Πώς φτάσαμε στο Χριστό τώρα από το Μεγαλέξανδρο? Η φλόγα μεταλλάχθηκε σε καθαρτήριο φλόγα. Και υπάρχουν ιστορικά γεγονότα ότι όταν, ας πούμε, έγινε αυτή το πέρασμα από τους ελληνιστικούς χρόνους, τους χριστιανικούς χρόνους, και τα μαντία σβήσαν, οι φλόγες από τα μαντία και από τη Δήλο, και ανάβουν στον Πανάγιο Τάφο, και έχουμε την αθάνατη αυτή φλόγα που είναι η συνέχεια αυτής αρχαίας φλόγας που ήταν άσβεστη στους αρχαίους ναούς και τώρα είναι στις εκκλησίες. Το φως του χριστιανισμού ξαναπαρουσιάστηκε το Μάιο του 2010 στη Νέα Υόρκη στα αγγλικά, ενώ το πρώτο έργο της
τετραλογία του Ελληνοκαναδού συνθέτη, ο Προμηθέας, πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, η οποία ξεκίνησε από το κάστρο της Χαλκίδας και έφτασε σε πολλά κέντρα της Βορείου και Νοτιού Αμερικής. Ποιο είναι όμως το όραμα του πετυχημένου Ελληνοκαναδού κλασικού συνθέτη για την τέχνη στην Ελλάδα? Υπάρχει μεγάλο δυναμικό. Ναι. Και όλοι ονειρεύονται να πάνε στο εξωτερικό να τραγουδήσουν ένα ρόλο, ή στην Ιταλία, ή στη Γαλλία, ή έστω στην Αμερική, αν και είναι μακριά. Αλλά όλοι έχουν ένα όνειρο να πάνε να δείξουν το ταλέντο στο εξωτερικό. Ενώ εδώ, αν κάναμε αυτό το κίνημα και μαζευόμασταν όλοι οι Έλληνες που αγαπάμε την τέχνη, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, μουσικοί, ηθοποιοί, χορευτές, τραγουδιστές. Ζείτε στην Ελλάδα ή το όχι? Και ομογενείς. Και ομογενείς. Και να κάνουμε εδώ, έχουμε τους χώρους, Επίδαυρο, Ηρώδια. Ποιο μπορεί να είναι παραπάνω από αυτά? Γιατί εγώ δηλαδή να θέλω να πάω στη Μετροπόλιταν που είναι ένα μοντέρνο κτίριο, κουτί, που δεν μου λέει τίποτα, ούτε είναι τίποτα. Όχι. Εδώ είναι το αποκορύφωμα. Είναι καιρός, αν θέλει ο ελληνισμός να γίνει κάτι εδώ, να πούμε blackout. Και ξυπνάμε από το blackout και ξαναγυρίσαμε στις ρίζες.